γιος του παππού μου ο παππούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολύγας κι αυτό. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολύγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος, ένα γλύρο είχα, λίγα στρέμματα δυο's. Η δουλειά στα χωράφια σκληρή, τελικά τόσο εγώ μα ξυπνός. Τα χωράφια χτυπάω στο σφυρί και στην πόλη ό,τι βγει μαστός. Τα λεφτά απ' τα χωράφια μια αρχή, ένας γάμος ως πρίκα καλός. Μια χαρά πήγε το μαγαζί, είμαι πια ένας αστός σεβαστός. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολύγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια καθεστώς. Μακριά από την πόλη σε μια συνοικία έχω δικά μου τρία δωμάτια, χολ και κουζίνα, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια. Δική μου δουλίτσα με μια βιοτεχνία, μήνα το μήνα δίχως και σάτια τα φέρνω στα ίσα, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια. Καλά τα χωμόλους εμπόρους και φόρους, δεν θα πεινάσει η οικογένεια που λέει ο λόγος, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια. Thank you.
Κάποιος παλιός συνάδελφος τον βρήκε κάπου κάποτε. Καθίσαν κάτι πιάνε και για πολύ μιλήσανε. Και για πολύ μιλήσανε. Ανέργος όπως ήτανε, εύκολα τότε δέχτηκε. Δεν το πολύ κουβέντιασε, καθώς παιχνίδι έμοιασε. Καθώς παιχνίδι έμοιασε. Πολλά δεν του ζητάγανε, ενώ πολλά του δίνανε. Καλά δεν το κατάλαβε, πως όλα τα άλλα γίνανε, πως όλα τα άλλα γίνανε. Σιγά σιγά πως γύρισε, παλιούς φίλους πως μίσησε. Πως έγινε και απάτησε, όσους πολύ αγάπησε, όσους πολύ αγάπησε. Πανάκριβο το σίνεμα επίσης, κι η μοναξιά αφόρητη στο σπίτι να καθίσεις. Διαλέξεις σε δίδετο περί του μαλακάζει, κι είπε κι αυτός ο έρημος να πάει να ξεσκάσει. Βεβαίως κάπως έπληξε πολλές χρονολογίες, μα ευτυχώς υπήρξανε και οι απαγγελίες. Η ώρα του επέρασε χωρίς καμιά δεκάρα, άσε που είχε όφελος και 7-8 τσιγάρα. Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σας. Όλοι στη γυμναστική σας. Η ώρα είναι 6 και 1 ακριβώς και κανείς δεν έχει ξυπνήσει για γυμναστική. Ενώ όσοι έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη από γυμναστική. Αρχίζουμε λοιπόν. Όλοι στη χαλάρωση. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Μετρήστε έως το 30 και εκπνεύσατε εις 10 χρόνους. Έτοιμοι? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Συνέχεια την κίνηση ανασηκώνοντας και τις φτέρνες. Πολύ καλά. Με επίδημα στην προσοχή. Τώρα, με τεντωμένους τους δακτύλους των άνω και κάτω άκρων προς το άπειρον, κλείνατε τον αφιένα κατόπιν τους σπονδύλους έως ότου επιτύχετε την τελείαν υπόκληση. Με το ένα κάτω, με το δύο επάνω. Όλοι μαζί. Και ένα και δύο και ένα και δύο και ένα και δύο και ένα και δύο.
το ίδιο συνέχεια, συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από εσάς. Στη διάσταση τώρα, με επίκυψη, να πιάσουμε τους πόδας μας λίγο άνω των αστραγάλων. Η κεφαλή στραμμένη κατευθείαν μπροστά, τίνοντας τους οφθαλμούς με αισιοδοξία προς το μέλλον. Μικρά πηδηματάκια τώρα εις 7 χρόνους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συνεχίστε, συνεχίστε. Πολύ καλά. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου φίλοι. Δεκατεσσάρων έφυγε από το χωριό του ο Γιώργος. Δυο γραμματάκια έμαθε στην πολιτεία ο Γιώργος. Κλητήραζε, διορίστηκε σε υπουργείο ο Γιώργος. Για λιστερά κουμπιά φορεί, για λόγο πάει ο Γιώργος. Είναι σκληρός σαν Κερβέρος στο υπουργείο Γιώργος, γραφειοκράτης τέλειος και του κοσμάκι ο τρόμος. Γραφειοκράτης τέλειος και του κοσμάκι ο τρόμος.
σε μια ζεκιδία. Όταν στάθηκαν στη σειρά, κουμπάρος, ψώοι και λοιπά, στη σκάλα για να βγουν φωτογραφία. Κουμπάρος, ψώοι και λοιπά, στη σκάλα για να βγουν φωτογραφία. Κρίμα το κοριτσάκι, κρίμα, τι κάνει τα τιμό το χρήμα. Κρίμα το κοριτσάκι, κρίμα, τι κάνει τα τιμό το χρήμα. Τα λουριά. Τώρα που είσαι νέος, να έχεις τα γυρατιά. Οικονομία κάνε, τι θες τα περιτά. Τώρα που είσαι νέος, σόρευε το μπαρά. Τώρα που είσαι νέος, σόρευε το μπαρά. Φασούλη, το φασούλη, γεμίζει το σακούλη. Φασούλη, το φασούλη, γεμίζει το σακούλη σου.
χρόνια. Ο γαμός της που έγινε εκεί. Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια τα δικά μας, μυαλό θα είχε ο γιώκας μας για τα συμφέροντά μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γιατί είμαστε νομοταγείς, κοιτάμε τη δουλειά μας, μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας. Τα πράγματα όπως να έρχονταν για τα συμφέροντά μας, εμείς ποτέ δε χάναμε στην οικογένειά μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, κακά κι ανάποδά μας, έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Σοκολατάκια και πολύ τους πάει. Μα μην τα βρίσκουν, πού τα βρίσκουν. Δεν λέω μακάρι να έχουν οι άνθρωποι αλλά. Πάμε στην έκθεση της Αλανίκης. Εγώ να σου πω, του δημοτικού είμαι, αλλά είμαι κύριος. Με το παραμικρό ταξί. Αμάν, αμάν. Στο
χρώμα και τη σχέδιον ήταν σαν να μιλούσαν μη ανθοδέσμοι προπαντός, λες και μοσχοβολούσαν. Παιδί μου φαίνεται η σπουδή, το ταλαντόν το πάθος. Και πριν μου πεις ό,τι μου πεις, ζωγράφησε ένα άνθος. Νομίζω για να έκανα ο πίνακας που βρήκα, πάει πολύ με το μπουφέ. Στο τηλέφωνο μου λέει
έλεγε άρες μάρες. Μ' άρρωστησε μα το Θεό με τόσες κουταμάρες. Μα τώρα στα 40 μας μπορείς πια να γυρίσεις, καμώματάκια παιδικά να έρθεις να μου θυμίσεις. Τη μάρω να τηλεφωνεί, ο διάολος τη βάνει.